Σύμφωνα με Ισραηλινό μέσο μαζική ενημέρωση υψηλή αξιοπιστία, ο πρόεδρο τη χώρα του Ιζακ Χέρζοκ σχεδιάζει να συναντήσει τον πρωθυπουργό τη Ελλάδα και τον πρόεδρο τη Κύπρου τι επόμενε εβδομάδε και στη συνέχεια να ταξιδέψει στην Τουρκία για συνομιλίε με τον πρόεδρο Ρετζεπ Τάγι Περντογάν. Η μονομερή επίσκεψη του Ισραηλινού πρόεδρου στην Αθήνα έχει οριστεί για την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί επίσκεψη στην Κύπρο. Τα ταξίδια έχουν σκοπό να διαβεβαιώσουν την Αθήνα και τη Λευκοσία ότι η προσέγγιση με την Άγκυρα δεν θα γίνει ει βάρο των στενών δεσμών που έχει αναπτύξει το Ισραήλ μαζί του τα τελευταία χρόνια. Η επίσκεψη του Χέρτζοκ θα είναι η πρώτη Ισραηλινού ηγέτη εδώ και πάνω από μια δεκαετία στην Τουρκία, μετά από μια περίοδο εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκία. Οι πρόεδροι των δύο χωρών έχουν μιλήσει στο τηλέφωνο πολλέ φορέ από τότε που ο Χέρτζοκ ανέλαβε τα καθήκοντά του πέρυσι. Ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών Σεντά τον Αλ και ο Ιμπράιμ Καλίν, ανώτερος σύμβουλος και εκπρόσωπος του Ερντογάν, ηγήθηκαν μιας αντιπροσωπίας από την Άγκυρα στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα. Νωρίτερα αυτό το μήνα ο Πρωθυπουργός Ναυτάλη Μπένετ είπε ότι το Ισραήλ πορεύεται προσεκτικά σχετικά με τις προτροπές του Ερντογάν. Τα πράγματα εξελίσσονται πολύ αργά και σταδιακά, είπε, προσθέτοντας ότι το ταξίδι του Χέρτζογκ στην Άγκυρα γίνεται σε πλήρη συντονισμό μαζί του. Ο Μπένετ και η κυβέρνηση προχωρούν πολύ προσεκτικά με την Τουρκία, δήλωσε ανώτερη διπλωματική πηγή. Δεν χρειάζεται να πιέζουμε του εαυτού μα με τρόπο που θα μα εμποδίσει να δημιουργήσουμε συμμαχίε, πρόσθεσε η πηγή. Πέρυσι, ο Ερντογάν δήλωσε επανειλημμένα ότι ήταν ανοιχτό στη βελτίωση των σχέσεων με το Ισραήλ. Η αλλαγή πολιτική τη Τουρκία μπορεί να σχετίζεται με τη φθήνουσα οικονομία και τι κακέ σχέσει τη με τι ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, η Τουρκία φιλοξενεί τρομοκράτε τη Χαμά, τον περασμένο μήνα, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε το Ισραήλ για έξωση Παλαιστινίων που είχαν χτίσει παράνομα τα σπίτια και τι επιχειρήσει του σε δημόσια γη, και το Υπουργείο Θρησκευτικών Υποθέσεων τη Τουρκία διοργάνωσε ένα συμπόσιο με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σύγκρουση στην Ιερουσαλήμ και στο τέμενος Άλαξα. Έχουμε πολλές φορές επισημάνει το γεγονός ότι η Τουρκία για πολλοστή φορά επιχειρεί να προσεγγίσει το Ισραήλ και να αναπτύξει τάχα φιλικές σχέσεις μαζί του. Ωστόσο, οι εξαιρετικά καλές σχέσεις της με το Ιράν, η δε συμφωνία της Αστάνα για τη Σύρια και η στήριξή της στη Χαμάς δείχνουν τις πραγματικές προθέσεις της. Δεν πρέπει ως Ελλάδα να ξεχνάμε το μεγάλο γεωπολιτικό βάρος που έχει το Ισραήλ στην ανατολική Μεσόγειο και τη εξόχω προνομιακή στήριξη που ανεξαρτήτω κυβερνήσεων στι ΗΠΑ απολαμβάνει από αυτέ. Τυχόν, επαναπροσέγγιση Τουρκία-Ισραήλ θα ήταν πολύ κακή εξέλιξη, αφού οι Τούρκοι θα επιχειρούσαν να πείσουν στη συνέχεια το Ισραήλ για διαμοιρασμό τη Κυπριακή και Ελληνική ΑΟΣ. Αναλυτικότερα του 28 Μεσημβρινού με άγνωστη κατάληξη. Το Ισραήλ δεν έχει ανάγκη την Τουρκία αναφορικά με τη διοχέτευση του φυσικού αερίου του. Σε περίπτωση μη κατασκευή του East Med, αφού αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω Αιγύπτου με τον υπάρχοντα αγωγό Ισραήλ-Αιγύπτου και εκείθεν προ Κρήτη με αγωγό που θα κατασκευεί παράλληλα με την όντευση του καλωδίου παροχή ηλεκτρικού ρεύματο από την Αίγυπτο στην Κρήτη και εκείθεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία είναι σύμμαχος του Ιράν, τη Χαμά και άλλων εξτρεμιστικών φιλοπαλαισθηνιακών οργανώσεων και είναι καθαρά αντισημιτική χώρα εχθρό τη Δύση, στην οποία τυπικά και μόνο ανήκει ω μέλο του ΝΑΤΟ. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώς η γνώμη είναι πολύ σημαντική για εμά.